per mi diventa la mia storia, νομίζω ότι ήταν ένα από τους καλύτερους και τους πιο συναρπαστικούς τελείως. Θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες γιατί ήταν συγκλονιστική, μπορώ να πω, και στην εμφάνιση, αλλά και σαν επίπεδο ανάψωγης στη συμπεριφορά τους σε έναν τελικό όπως έπρεπε να παρουσιάσουν τον τελικό. Είχαν πολύ καλή αγωνιστική παρουσία και στα νημερικά. Ξεχνάω όμως να πω ότι και οι δύο ομάδες είχαν πολύ καλό ρυθμό και στα νημερικά, έτσι. Πέντε γκολ, φιλάθλοι νομίζω ευχαριστεί το ποδόσφαιρο. Και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν για το καλύτερο. Τουλάχιστον από την δικιά μου ομάδα ήταν αρκετά καλή. Και ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Κουμπήκαμε, νομίζω, πιο ψύχρεμα, πιο ήρεμα. Ελέγχαμε πιο καλά το παιχνίδι. Και η νίκη είχε μια ειδικότητα και δεν μπορούσε να βρει διαδρόμο να διασπάσει τη δικιά μας ομάδα. Εμείς λειτουργήσαμε πιο καλά, βρεθήκαμε πιο καλά σε δύο τρεις φάσεις για γκολ και κάναμε τον γκολ από στην φάση. Δεχτήκαμε γκολ από μη συγκέντρωση, από λάθη δικά μας μπορεί να πω. Κατά δεύτερο είναι καθαρά λάθος δικό μας. Καθαρά λάθος δικό μας, δικιά μας επιλογή και από νομίζω ένα αμυντικό λάθος. Και στο πρώτο θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αν είχαμε καλύτερη συγκέντρωση. Εκείνο το 5 λεπτό, το 10 λεπτό που πήγε η νίκη, είχαμε πιο ήρεμη και πιο καλή συμπεριφορά. Στο δεύτερο μπήκε πιο δυνατά και πιο καλά η νίκη. Εκεί εμείς κάναμε τις δύο φάσεις, νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει γκολ, να κάνουμε το 1-2 με μια φάση του σέτου. Και το γκολ του Κορέτα που είναι offside, γενικά δεν πιστεύω να είναι offside. Εμείς είχαμε τις δύο φάσεις να κάνουμε το 1-2. Καπάκι στο τρίλεπτο γίνεται το 2-1 υπέρ της νίκης και από εκεί και πέρα άνοιξε το παιχνίδι, έγινε το παιχνίδι πιο εύκολα. Ανοιχτό παιχνίδι, εγώ το χάρηκα, πιστεύω το χάρηκα ο κόσμος, το χάρηκατε κι εσείς. Να δώσω συγχαρητήρια στη νίκη για την κατάκτηση του κυπέλλου. Ένας θεσμός ο οποίος έτσι πρέπει να είναι και να τιμά τον ομό μας, νομίζω, που ήταν από το καλύτερο, ίσως το καλύτερο. Δεν νομίζω να θυμηθώ κάτι καλύτερο σαν θεσμό. Εκτός από συγχαρητήρια για την κατάκτηση, να της ευχηθώ και πρωταθλήτρια το τέλος του καλοκαιρινού εμβολίου.